Πάμε λοιπόν στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, να δούμε τι τα νέα για τους συνταξιούχους, φίλες και φίλοι. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα σας. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλημέρα χρόνια και πολλά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα νέα για τους φίλους και τις κυρίες και τους κυρίους που είναι στα συντάξιμα έτη και να τους ευχόμαστε μακροημέρευση και υγεία να απολαμβάνουν τα συντάξιμα χρόνια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, έχουν λαμβάνει, παρακαλώ, ορίστε. Το σημαντικότερο είναι ότι στα τέλη Ιανουαρίου θα λάβει 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι την αύξηση του 7,75% στις κύριες συντάξεις τους. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση, όπου περίπου για ένα στους δύο συνταξιούχους θα αποφέρει ουσιαστικά μια 13η σύνταξη στις τσέπες τους μέσα στο 2023. Αρκεί να σας φέρω ένα παράδειγμα μια σύνταξη αναπηρίας, όπου η μέση σύνταξη αναπηρίας στην Ελλάδα είναι 500 ευρώ περίπου. Με αυτή την αύξηση του 7,75%, αλλά και με μια καταβολή που έγινε έκτακτη τον προηγούμενο μήνα των 250 ευρώ στους ευάλωτους συνταξιούχους, αυτοί οι άνθρωποι θα λάβουν μια μισή επιπλέον σύνταξη μέσα στο 2023. Είναι χρήματα τα οποία προφανώς θα έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι. Καλύπτουν ένα κομμάτι των περικοπών που βίωσαν όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ειδικά την πρώτο μισό της δεκαετίας λόγω των μνημονίων, και έρχεται να αναπληρώσουν ουσιαστικά αυτό το χαμένο εισόδημα σε μια κρίσιμη συγκυρία και για τους ίδιους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Και ήδη ο ΕΦΚΑ έχει δώσει άλλες τρεις διαφορετικές αυξήσεις τον προηγούμενο μήνα σε περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, και αναφέρομαι την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία εφαρμόστηκε ήδη από τις συντάξεις του προηγούμενου μήνα και περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις μόνιμες. Είδαν επίσης 235.000 συνταξιούχοι την τέταρτη ετήσια αύξηση του νόμου Βρούτσι για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, και περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι είδαν και το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ. Αν προσθέσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, προκύπτει ότι το 95% των συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, βλέπουν, είδαν ή θα δουν μέσα στους επόμενους μήνες μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στους λογαριασμούς. Είναι μια πάρα πολύ, νομίζω, σημαντική ένεση ρευστότητας στο εισόδημα των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Οπότε, να ευχηθούμε καλή χρονιά, κύριε Τσάπαλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να ευχηθώ και να πω επίσης ότι αν δεν είχαμε καθαρίσει τις εκκρεμείς συντάξεις που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων. Άνθρωποι που θα λάμβαναν κανονικά και τη σύνταξη και την αύξησή τους, και άνθρωποι οι οποίοι θα περίμεναν απέναντι και δεν θα βλέπαν ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους, γιατί ο ΕΦΚΑ δεν θα μπορούσε να δώσει αυτές τις περίφημες εκκρεμείς συντάξεις. Τις δώσαμε, τους πληρώσαμε αυτούς τους ανθρώπους και μπορούν να χαρούν και τις αυξήσεις τους από τα τέλη του μήνα. Ναι. Εσείς ως εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ τώρα όμως οφείλω να σας πω και θα ήθελα να πάρω μια απάντησή σας. Εξυπηρετείτε μια σειρά συντάξεων, αλλά οι δύσκολες περιπτώσεις εξακολουθούν να μένουν πίσω, γιατί μου έρχονται. Θα σας πω. Ως παράπονο. Εκδόθηκαν μέσα στους τελευταίους 23 μήνες 500.000 συντάξεις. Αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει και το μέγεθος του επιτεύγματος που έχει γίνει στον οργανισμό. Εκκρεμούν όμως 7.500 δύσκολες, έχετε δίκιο, περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, προβληματικές περιπτώσεις. Ή παράλληλες, αυτή η παράλληλη σύνταξη, αυτό το παράλληλο με πολλά ταμεία δηλαδή, το οποίο είναι φρικώδες για τους ανθρώπους, έτσι, περιμένουν πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Ναι, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, όπου σε αυτή την περίπτωση όμως οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν μία από τις δύο ενδεχομένως συντάξεις που δικαιούνται, είναι ήδη συνταξιούχοι και περιμένουν την περίφημη προσάυξηση. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει ήδη δουλειά, έχουμε θέσει σε λειτουργία τα λογισμικά. Έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες από αυτές τις αποφάσεις και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και για τους υπολείπους. Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν και να συγκρατήσουν οι φίλοι ακροατές είναι ότι ο ΕΦΚΑ έχει εκδώσει 500.000 συντάξεις σε 23 μήνες. Πάμε να δώσουμε τις επικουρικές μέσα στους επόμενους μήνες και τα ΕΦΑΠΑΞ, και οι 7.500-8.000 προβληματικές περιπτώσεις κατά προτεραιότητα πρόκειται να δοθούν και αυτές μέσα στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσάπαλε. Καλημέρα σας.